Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Η κυβέρνηση με αδίστακτο τρόπο και ενώ έχει προηγηθεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των ΔΕΠΟΝ, αποτέλεσμα της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που έβαλε την ανθρώπινη ζωή στο ζύγι του κόστους ωφέλους, φέρνει ακόμα μια ιδιωτικοποίηση αυτή της ολοκληρωτικής παράδοσης της ίδρυυσης, αποχέτευσης, της ενέργειας και αποβλήτων στα χέρια των ιδιωτικών ομίλων. Δείχνει, αν μη τι άλλο, την κοινικότητα με την οποία προωθεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των εργατικών λαϊκών αναγκών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βέβαια δεν προήλθε από παρθενογένεση, ούτε αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Το έδαφος έχει στρωθεί από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό 60 του 2000, ακρογωνιαίος λίθος εμπορευματοποίησης του νερού, που ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και δεν αφήνει κανένα περιθώριο κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής στο νερό. Βασικός στόχος, ο έλεγχος της ζήτησης και όχι η αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, όπως έχει ανάγκη ο λαός και είναι εφικτή σήμερα με τα κατάλληλα έργα και την διαθέσιμη επιστημονική γνώση. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων, το παρόν σχέδιο νόμου, όλα μαζί συντελούν στην αύξηση της τιμής του νερού για τα λαϊκά νοικοκυριά, τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, στο όνομα της εξοικονόμησης νερού. Το νερό από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σε εμπόρευμα, σε πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενεργειακή φτώχεια από τη μία και το νερό νεράκι από την άλλη για τα λαϊκά νοικοκυριά. Με τη νέα ρυθμιστική αρχή, η οποία μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, προβλέπεται η οργάνωση της αγοράς των παρόχων ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, παραδίδοντας με γρηγορότερους ρυθμούς νέα πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους που αφορούν το νερό και τα σκουπίδια. Αφορά τόσο τις κρατικές και δημοτικές επιχειρήσεις, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, ΔΕΙΑ, όσο και την ενίσχυση της λειτουργίας των ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Εμφανίζεστε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, υποκριτικά υπερασπιστές του νερού ως κοινωνικό αγαθό, όταν από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία βήμα-βήμα οι δικές σας κυβερνήσεις προώθησαν την ιδιωτικοποίηση του νερού. Κρύβεται επιμελώς ότι έχετε την ίδια στρατηγική στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, ενσωματώνοντας όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες στην ελληνική νομοθεσία που τις προβλέπουν. Και για να θολώσετε τα νερά, επαναφέρετε παλιωμοδίτικες θεωρίες περί επανακρατικοποίησης τομέων και υπηρεσιών της οικονομίας. Στον καπιταλισμό όμως, κρατικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος. Υπηρετούν το καπιταλιστικό κέρδος σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Το ίδιο κράτος, με την ευκολία που ιδιωτικοποιεί τομείς της οικονομίας, με την ίδια ευκολία τους επανακρατικοποιεί για να μεταφέρει από άλλον δρόμο το κόστος στο λαό και να ξαναμοιράσει μετά την πίτα, αν χρειαστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται ως υποστηριχτές του αγώνα των εργαζομένων των ΔΕΙΑ, ενώ την ίδια ώρα αποδέχονται την επιχειρηματική δράση, έχουν βάλει το χέρι τους για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το 1999, επί ΠΑΣΟΚ, δεν έγινε ο διαχωρισμός της ΕΙΔΑΠ των υποδομών και της διανομής στο κράτος και σε ανώνυμη εταιρεία αντίστοιχα. Για να ακολουθήσει το 2001 πάλι επί ΠΑΣΟΚ η ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΔ με την είσοδό της στο ναό του Τζόχου το χρηματιστήριο. Χέρι-χέρι επί ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνήσατε όλοι σας στην ένταξη της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΔΑΔ στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως άλλωστε κάνατε με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός, των 15 αεροδρομίων στη Φράπορτ, με την υποπαραχώρηση των λιμανιών στους ιδιώτες το Φλεβάρι του 19 και αμέτρητος ο κατάλογος. Αν δεν είναι έτσι και θεωρείτε ότι το νερό ακόμα είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα, τότε γιατί οι Δήμοι μέσω των ΔΕΙΑ το παρέχουν στους ιδιώτες με υψηλές χρεώσεις, υποβαθμισμένες υπηρεσίες και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κακής ποιότητας νερού και όταν αδυνατούν οικονομικά τα λαϊκά νοικοκυριά να το πληρώσουν, τότε τους το κόβουν. Ισχύει ή δεν ισχύει το γεγονός ότι οι περισσότερες υδάτινες πηγές της χώρας με τρεχούμενο πόσιμο φυσικό νερό ανά την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες τις εκμεταλλεύονται εταιρείες εμφιάλωσης νερού?
Μπορείτε να μας πείτε ποιος ευθύνεται, αν όχι οι δικές σας κυβερνήσεις, για το ότι στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, πέμπτη πόλη, μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό 200.000, οι κάτοικοι του πίνουν ανέκαθεν μόνο εμφιαλωμένο νερό, παρά τα μεγάλα φαραωνικά έργα όπως το φράγμα του Αποσελένη, αλλά και τα παχιά λόγια κυβερνήσεων δημοτικών αρχών της περιφέρειας διαχρονικά, ότι θα έλυναν το πρόβλημα και θα τροφοδοτούσαν το Ηράκλειο με φθηνό και ποιοτικό νερό. Αυτό όμως σημαίνει επιπλέον δυσβάσταχτο κόστος των λαϊκών οικοκυριών, επιπλέον των επιβαρύσεων της ΔΕΙΑ Ηρακλείου. Για παράδειγμα, μία τετραμελή οικογένεια θέλει τουλάχιστον 60 ευρώ το μήνα κατά τη χειμερινή περίοδο και 80 με 90 ευρώ τουλάχιστον κάθε μήνα κατά τη θερινή περίοδο για την αγορά εμφιαλωμένου νερό, χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος από τα άλατα που καταστρέφουν τα οικιακά δίκτυα. Πόση υποκρισία χρειάζεται εσείς που ιδιωτικοποιείτε από τους σιδηροδρόμους μέχρι και τα ογκολογικά νοσοκομεία παιδών, που παραδίδετε τις υδάτινες πηγές, τις ιαματικές πηγές στα βουνά, τη θάλασσα και τον αέρα που αναπνέουμε στο μεγάλο κεφάλαιο, να εμφανίζεστε σήμερα ως υποστηριχτές των δημοσίων αγαθών. Καθόλου τυχαία. Το κάνετε λόγω του εγκλήματος στα Τέμπη, τις μεγάλες κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών για να θολώσετε τα νερά. Είναι η οργή και η αγανάκτηση του λαού ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και στο σύστημα που έχει θεό το κέρδος και σας αναγκάζει όλους σας να φορέσετε το προσωπείο του προστάτη των δημοσίων αγαθών και να διαφοροποιηθείτε στα λόγια από τη στρατηγική της εμπορευματοποίησης κοινωνικών αγαθών που υπηρετείτε και υλοποιείτε. Άλλοι πάλι δείχνουν ξαφιασμένοι από την ιδιωτικοποίηση των νερών, κάνοντας τους ανήξερους για το γεγονός ότι η λειτουργία των ΔΕΙΑ γίνεται στη λογική κόστους ωφέλους εδώ και κάτι χρόνια. Δεν γνωρίζουν ότι οι ΔΕΙΑ χρεώνονται με αστικό τιμολόγιο για τις ενεργειακές τους ανάγκες, ενώ στα τιμολόγια τους μπαίνει ΦΠΑ 24%. Δεν γνωρίζουν ότι τα τιμολόγια ίδρυυσης σε όλους τους Δήμους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δεν γνωρίζουν ότι τα δίκτυα ίδρυυσης συντηρούνται πλημελώς, ενώ είναι χρόνια η απαξίωση από πλευράς των κυβερνήσεων. Ή μήπως δεν γνωρίζουν την υποχρηματοδότηση για έργα και υποδομές, αλλά και τη μείωση μόνιμου προσωπικού, τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, το πάσιμο των εργολάβων και τόσα άλλα? Οι επιπτώσεις από την ψήφιση του νομοσχεδίου είναι πολύ συγκεκριμένες, προδιαγεγραμμένες. Ακόμα πιο ακριβό νερό για τα λαϊκά στρώματα της πόλης και τους βιοπαλαιστές αγρότες, αφού θα φορτωθούν το επιπλέον κόστος εφαρμογής αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Δηλαδή, θα βάλουν βαθύτερα το χέρι στη τσέπη για να πίνουν ακριβότερο και κακής ποιότητας νερό, αλλά και για να πληρώσουν πολύμορφα το κόστος εφαρμογής αυτής της πολιτικής που τους στερεί ουσιαστικά την πρόσβαση στο νερό. Γι' αυτό το ΚΚΕ όχι μόνο το καταψηφίζει, αλλά από την αρχή ζήτησε και την απόσυρσή του. Παλεύει μαζί με τους εργαζόμενους για τη διασφάλιση φτηνού, ελεγχόμενου ποιοτικού νερού για το λαό, για καμία διακοπή υδρομέτρου στα λαϊκά νοικοκυριά, για δραστική μείωση των τιμολογίων και καμία μεταφορά χρεών στην εφορία, για την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων με κατάλληλα έργα, για την εξασφάλιση της επάρκειάς του χωρίς χαράτσια στην αγροτική παραγωγή, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες νερού με δικαιώματα και κατάργηση των εργολάβων. Η διαχείριση του νερού σε όφελος του λαού προϋποθέτει όμως απαλλαγή από τους νόμους της αγοράς και τις δεσμευτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋποθέτει κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το νερό, οι μονάδες επεξεργασίας, τα δίκτυα, η ίδρευση, άρδευση και αποχέτευση πρέπει να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι εμπόρευμα, με κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, ενιαίο φορέα διαχείρισης όλων των υποδομών. Έτσι κατοχυρώνεται το νερό ως κοινωνικό αγαθό και διασφαλίζεται η συνδυασμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η ώρα λοιπόν της κάλπης, απευθυνόμενη στο λαό, λέμε ότι είναι μπροστά μας. Ας σκεφτούν όλοι πριν πέσει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Και αποδείχθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ υπηρετούν τα κέρδη των λίγων, την εμπορευματοποίηση των πάντων.
Το ΚΚΕ πρωταγωνιστεί στην πράξη και όχι στα λόγια για να πάψουν τα κοινωνικά αγαθά να είναι εμπόρευμα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό καλούμε την εργατική λαϊκή οικογένεια να σημαδέψει σωστά, να δώσει την ψήφο της στο ΚΚΕ, τη μόνη εγγύηση για μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση προκύψει, είτε μονοκομματική είτε με οποιονδήποτε άλλο μανδύα. Ευχαριστώ.